Με τις φλόγες να τους κυνηγούν δεκάδες χιλιάδες Αυστραλοί, εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Κάποιοι βρίσκουν καταφύγιο στις παραλίες, ενώ άλλοι επιβιβάζονται με τα λίγα υπάρχοντά τους στα πλοία του πολεμικού ναυτικού και τα ελικόπτερα που πραγματοποιούν επιχειρήσεις διάσωσης. Ήμασταν 7 ενήλικες και 9 παιδιά και ήρθαμε στην παραλία γιατί καήκαν τα σπίτια μας. Ήμασταν μια χαρά, όμως ξαφνικά σταμάτησε να φυσάει και δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. Δεν είχε καμία σημασία να προσπαθούμε να προστατεύσουμε το σπίτι και έτσι φύγαμε. Οι πόλεις κατά μήκος των νοτιοανατολικών ακτών της Αυστραλίας έχουν αποκοπεί από την υπόλοιπη χώρα από το πύρινο τείχος των πυρκαγιών που έχουν καταστρέψει πάνω από 40 εκατομμύρια στρέμματα. Πυρόπληκτοι επιτέθηκαν στον πρωθυπουργό Σκοτ Μόρισον όταν επισκέφθηκε Κομμόπολη που έχει υποστεί ζημιές από τις πυρκαγιές αποκαλώντας τον ανεπιθύμητο. Δέχομαι τη χειραψία σου μόνο εάν χρηματοδοτείς τις περιοχές μας. Έχουμε χάσει τα σπίτια μας. Οι Αυστραλοί είναι εξοργισμένοι με τον πρωθυπουργό τους όχι μόνο επειδή πήγε στην Χαβάη για διακοπές ενώ η χώρα καιγόταν, αλλά και γιατί αρνείται επίμονα το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Οι άνθρωποι είναι θυμωμένοι, το καταλαβαίνω. Είναι ανυπόφορος ο πόνος της απώλειας. Αυτό συμβαίνει στις φυσικές καταστροφές και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε. 6 περιοχές στη Βικτόρια έχουν κηρυχθεί κατεστραμμένες, ενώ μένονται πάνω από 100 διαφορετικά μέτωπα. 2.100 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες τη στιγμή που οι αγνοούμενοι στη Βικτόρια έχουν αυξηθεί σε 28.